Θα γυρίσουμε τώρα στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, γιατί όπως θυμόμαστε όλοι έχει ανοίξει μια σελίδα στο ίντερνετ η κυβέρνηση, η σελίδα λέγεται opengov.gr και εκεί είχε ανέβει μεταξύ άλλων και το νομοσχέδιο για αυτό το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το επίδομα που δεν παίρνουν για παράδειγμα αυτοί που έχουν μπλοκάκια. Το νομοσχέδιο είχε ανέβει για διαβούλευση, έτσι ο κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να εκφράσει το παράπονό του. Η κυβέρνηση, με απλά λόγια, εδώ και δύο μέρες ακούει τα σχολιανά της στο ίντερνετ από εκείνους οι οποίοι δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ. Σε πύλη ηλεκτρονικής διαμαρτυρίας έχει μετατραπεί η ιστοσελίδα opengov.gr, στην οποία έχει αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Με σχόλιά τους, εκατοντάδες πολίτες διεκδικούν την ένταξή τους στη λίστα των δικαιούχων, αφού όπως υπογραμμίζουν οι διατάξεις είναι άδικες για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Είμαι παντρεμένη από τον Ιούνιο του 2009. Ο σύζυγός μου είναι άνεργος. Πληρώνω ενίκιο 300 ευρώ. Το εκαθαριστικό του 2008 είναι 10.506 ευρώ. Την επιδότηση την παίρνω, κύριε Υπουργέ, ή τη χάνω για 6 μόνο ευρώ. Περιμένω απάντησή σας. Ένας άνεργος ο οποίος δεν παίρνει επίδομα, μένει με την οικογένειά του γιατί δεν μπορεί να μείνει μόνος του. Δεν παντρεύεται γιατί δεν έχει. Έχει εισόδημα κάτω από 4.000 ευρώ. Γιατί να μην παίρνει επίδομα? Ψηλά στη λίστα των παραπονούμενων, χάμηλο συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνθρωποι με αναπηρίες, κατηγορίες ανέργων και φυσικά συμβασιούχοι και σταζιέρ. Το επίδομα πρέπει να το πάρουν και οι συμβασιούχοι με ΤΕΒΕ και τα παιδιά των ΣΤΑΣ, άσχετα αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά. Με 500-700 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι και εμείς δικαιούμαστε κάποιο επίδομα. Μας πετάτε που μας πετάτε στους δρόμους. Ούτε επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, γιατί δεν είμαστε ούτε άνεργοι ούτε εργαζόμενοι. Είμαστε μαθητές κατά τους κυβερνώντες. Εκτός από προβλήματα. Πάντως, κάποια σχόλια προκαλούν και χαμόγελα. Έρχεται στο καφενείο του χωριού ένας υπάλληλος του Δήμου με περίπου εισόδημα 13.000 ευρώ το χρόνο. Συνέχεια είναι στο καφενείο. Πότε δουλεύει? Κάθε μήνα ξοδεύει περίπου 300-400 ευρώ για μπύρες. Πίνει μαζί με τη γυναίκα του. Μετά τις 12 το μεσημέρι είναι και οι δύο τύφλα. 3-4 μπύρες ο καθένας τους κάθε μέρα. Οι εν λόγω συμπαθείς κατά τα άλλα θα πάρουν το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για να πίνουν περισσότερες μπύρες. Στον ίδιο ιστότοπο, εκατοντάδες είναι οι διαμαρτυρίες και για το ΕΤΑΚ. Δεσμευτήκατε προεκλογικά ότι θα καταργούσατε το ΕΤΑΚ. Τώρα όχι μόνο θα πληρώσει ΕΤΑΚ δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος, αλλά και έκτακτη εισφορά για ακίνητα που δεν τα εκμεταλλεύομαι. Ούτε μπορώ γιατί είναι εξαδιαιρέτου. Και που περιήλθαν από κληρονομιά, πλήρωσα και φόρο για την αποδοχή της κληρονομιάς. Μάλιστα, είχα χαρεί τόσο που δεν θα πληρώσω ΕΤΑΚ που έσκασα και 24 ευρώ στο κόμμα σας. Πιστωτικό κόβετε. Μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, περισσότεροι από 500 πολίτες έκαναν τα ηλεκτρονικά σχόλιά τους επί του νομοσχεδίου. Όλοι ήλπιζαν τουλάχιστον κάποιος υπεύθυνος να τα διαβάσει και να τα αξιολογήσει σωστά.